Προς ολοκλήρωση οδεύει η σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με το αστικό ΚΤΕΛ για το δρομολόγιο του μικρού λεωφορείου που συνδέει τα δύο πάρκινγκ πλησίων του γηπέδου Φώτης Κοσμάς με το κέντρο της πόλης. Το εγχείρημα είχε ξεκινήσει πιλωτικά με διάρκεια το ένα έτος στις 15 Απριλίου. Από τότε 45.000 πολίτες συνολικά το χρησιμοποίησαν στην αρχή δειλά-δειλά, αλλά όσο περνούσε ο καιρός, όλο και περισσότεροι εκμεταλλεύονταν το πάρκινγκ και έπαιρναν το λεωφορείο για να κατέβουν στο κέντρο της πόλης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ετήσια δαπάνη για την υπηρεσία αυτή ανέρχεται στις 97.700 ευρώ. Όσες φορές κατεβαίνω στο κέντρο, το παίρνω. Βολεύει δηλαδή στο δρομολόγιο το δικό σας? Βολεύει. Αλλά καλά θα ήταν όμως να ήταν και ένα τέτοιο λεωφορείο και από την ανατολική πλευρά. Σύντομα βέβαια τελειώνει η σύμβαση. Τι λέτε, πρέπει να ανανεωθεί από το Δήμο? Νομίζω θα πρέπει να ανανεωθεί η σύμβαση, αλλά καλά θα ήταν να βρεθεί και κάποια λύση για το πάρκινγκ. Το παίρνετε συχνά στο λεωφορείο και το χρησιμοποιείτε? Κάθε μέρα σχεδόν. Κάθε μέρα κατεβαίνω στο κέντρο. Έχει βολέψει πάρα πολύ κόσμο. Ουσιαστικά λύνει κατά κάποιον τρόπο λίγο το κυκλοφοριακό κίνδυνο το πάρκινγκ. Σαφώς, σαφώς. Επειδή το κέντρο έχει πνιγεί από το πάρκινγκ, βοηθάει εμάς τους ίδιους να ερχόμαστε με ένα πιο εύκολο τρόπο στο κέντρο. Και τώρα θεωρείτε ότι πρέπει να ανανεωθεί η σύμβαση? Ναι, σίγουρα. Σίγουρα, γιατί πάρα πολλοί κόσμοι εξυπηρετείται από αυτό το λεωφορείο. Εσείς πόσο συχνά το χρησιμοποιείτε το λεωφορείο? Την εβδομάδα, μια-δύο φορές. Μια-δύο φορές την εβδομάδα? Ναι. Σας έχει βολέψει στο πρόγραμμα? Βεβαίως, βεβαίως. Σύντομα τελειώνει όμως η σύμβαση. Τι λέτε, πρέπει να την ανανεώσουμε? Να την ανανεώσουμε, βεβαίως. Μας συμφέρει εμάς. Μας συμφέρει. Έλυσε κάποιο πρόβλημα το λεωφοριακό στην Αλεξανδρούπολη? Βεβαίως, το κυκλοφοριακό. Και για τους πολλούς, πολύ γέρους. Αλλά και για τους νέους. Είναι εξυπηρέτηση μεγάλη. Το λεωφορείο των 30 θέσεων πραγματοποιεί δρομολόγια από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 μέχρι τις 8 το βράδυ τις καθημερινές, ενώ το Σάββατο κινείται από τις 8 μέχρι και τη 1. Ο χρόνος αναμονής ανάμεσα στα δρομολόγια είναι 15 λεπτά, δηλαδή εκτός Σαββάτου πραγματοποιούνται συνολικά 30 δρομολόγια. Χρησιμοποιείται από ανθρώπους όλων των ηλικιών, αλλά περισσότερο από πολίτες της τρίτης ηλικίας που εξυπηρετούνται από τις στάσεις που κάνει στο κέντρο της πόλης. Εν μέρη, σύμφωνα με τους πολίτες, η υπηρεσία αυτή έχει διευκολύνει σημαντικά την καθημερινότητά τους, οπότε το μόνο που μένει είναι αν η Δημοτική Αρχή θα προχωρήσει την ανανέωση τη σύμβαση ή όχι. Το χρησιμοποιείτε συχνά το λεωφορείο? Κάθε μέρα. Κάθε μέρα? Ναι. Είναι πολύ εξυπηρετικό. Περισσότερες από μία φορά στη μέρα? Μία φορά. Μία φορά. Ναι. Όταν έρχομαι και όταν φεύγω. Mm-hmm. Μένω στον απαλό. Αφήνω το αυτοκίνητό μου στο γήπεδο γιατί δεν έχω πού να το αφήσω εδώ στους δρόμους. Το αφήνω εδώ, εξυπηρετούμε με το λεωφορείο. Τελειώνω. Πάω, παίρνω το αυτοκίνητό μου και γυρίζω στο σπίτι μου. Έχουμε πρόβλημα με το πάρκινγκ στην πόλη, έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ. Φοβερό το πρόβλημα. Και ειδικά τώρα που καταργηθήκανε τα αυτοκίνητα στην παραλιακή, είναι φοβερό. Φοβερό. Τώρα όμως που θα τελειώσει η σύμβαση, τι λέτε, πρέπει να την ανανεώσει ο Δήμος? Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε, γιατί εξυπηρετείται πάρα πολύ ο κόσμος με το λεωφοριάκι. 3-4 φορές τη βδομάδα, 5, έρχομαι από τη Χιλή. Mm-hmm. Και φύγω το αμάξι του γήπεδου και έρχομαι εδώ, κάνω τις δουλειές μου και φεύγω. Είναι πολύ ωραίο. Βολεύει δηλαδή? Βολεύει πάρα πολύ, πάρα πολύ, σοβαρά. Στο βαρκιά μου το κατηρίζουν, καήκαμε. Τώρα θα την ανανεώσει, άρα και ο Δήμος, δεν ξέρω. Κι εγώ αυτό λέω, μακάρι να την ανανεώσει. Γιατί χρειάζεται. Με έχουν γράψει δύο φορές. Από 40 ευρώ, 80 ευρώ. Ξανά δεν θα τους δώσω λεφτά. Θα περπατάω από τη Χιλή, θα έρχομαι με τα πόδια. Αφού δεν υπάρχει πάρκινγκ. Δεν έχει πάρκινγκ που θέλανε. Δεν έχει, φυσικά δεν, αφού το ξέρεις. Δεν έχει. Το λεωφορείο αυτό είναι πολύ ωραίο. Και τώρα τελευταία το βλέπω γεμάτο. Συνέχεια, κόσμος γεμάτο. Είναι πραγματικά, είναι εξυπηρέτηση μεγάλη. Μεγάλη. Είναι, αυτό είναι πολύ ωραίο. Έρχεται ο κόσμος, ψωνίζει, γέροι, νέοι, όλοι έρχονται, όλοι. Και το καλοκαίρι σπέσει, αλλά είναι γεμάτο. Γεμάτο. Πάνε στη θάλασσα, παίρνουν το λεωφορείο και γυρίζουν. Εγώ από τη Χιλή έρχομαι. Σχεδόν 4-5 φορές τη βδομάδα θα έρθω. Ψώνια, φαρμακεία, χάπια, εκείνο το άλλο. Γιατί μάνα μου, τι να κάνω.